Στην ερώτησή του, ο βουλευτή Συμμαθία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Κώστα Γιοβανόπουλο, σημειώνει. Δέκα υπάλληλοι με πολυετή εργασία στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέρεια βρίσκονται σε επίσκεψη εργασία από τι 10 Απριλίου. Του οφείλονται από απλήρωτε τακτικέ αποδοχέ ύψου 10.000 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο τον καθένα, όπω έκρινε και η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του μονομελού πρωτοδικίου Βέρεια. Καθώ η καθής η αίτηση ανέμενε από την Πασαγία στην αμοιβή τη από τι υπηρεσίε ΩΣΔΕ ύψου περίπου 280.000 ευρώ, στόχο των εργαζομένων ήταν να εισπράξουν ισχύρα τρίτου ή τη ισχύρα τη τα δεδουλευμένα του. Ω εδώ θα ήταν μια αστική διαφορά. Δεν είναι όμω έτσι. Το δικόγραφο τη αιτήσεώ του κατατέθηκε στι 30 Απριλίου 2012. Εν τούτης, πέντε ημέρες πριν τη συζήτηση στο δικαστήριο, στις 30 Μαΐου 2012, η ΕΑΣ Βέρειας προχώρησε σε σύμβαση εκχώρησης ποσού 160.000 ευρώ σε κάποια φυσικά πρόσωπα, άσχετα με τους ετούντες, τα οποία δεν έχουν κατονομαστεί και ούτε είχαν κινήσει δικαστικές διαδικασίες. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 6 Ιουνίου 2012. Μετά τη συζήτηση τη υπόθεση και δέκα μόλι ημέρε μετά την έκδοση τη απόφαση, δηλαδή στι 22 Ιουνίου 2012, η ΕΑΣ Βέρειας προχώρησε σε νέα σύμβαση εκχώρηση ποσού 70.000 ευρώ προ το συνεταιρισμό Αχελόο. Ο κ. Γεωβανόπουλο ερωτά λοιπόν τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Ποιε κατεπίγουσε ενέργειε θα πράξετε προ την Πασαγίέ και την Νέα ώστε να διακοπεί άμεσα η φαλκίδευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν γνωρίζω αν οι κύριοι που θα πάνε στο Ταμείο Προσύσπραξη είναι οι μέτεροι. Πάντω, οι ηθικοί με την νομιμοφάνεια απέχουν όσο ο φάντης με το ρετσινόλαδο. Ποια είναι τα 10 φυσικά πρόσωπα στα οποία εκχωρήθηκαν ποσά, ενώ όσο άλλοι που υποβλήθηκαν σε ταλαιπωρίε έξοδα δικαστήρια τιμωρούνται από εκείνου που αποφασίζουν με νομικό σκάκι να αποτρελάνουν τη λογική, την αλήθεια και το δίκαιο.